Κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, κύριε Πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, κύριε Πρόεδρε του ΕΒΕ Ξάνθης, Πρόεδρε της ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κύριε Πρόεδρε της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι. Καταρχήν, θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλες και όλους στη φιλόξενη πόλη της Ξάνθης και να ευχηθώ καλή συνέχεια στις εργασίες της προσυνεδριακής συνάντησης διαλόγου της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Φίλες και φίλοι, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι Δήμοι και οι αιρετοί οφείλουμε σε μια κοινωνία που δοκιμάζεται σήμερα να είμαστε δίπλα στον πολίτη με δράσεις, πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις. Οφείλουμε να έχουμε Δήμους σύγχρονους, λειτουργικούς, αλλά και πάνω απ' όλα αποτελεσματικούς. Καλούμαστε μέσα σε ένα περιβάλλον πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, η οποία έχει πλήξει όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής, συντεταγμένα αλλά και στοχευμένα, με τη δημιουργία κοινής αυτοδιοικητικής γραμμής, να θέσουμε σαφείς και συγκεκριμένους στόχους για την αναβάθμιση του θεσμικού ρόλου, καθώς και τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης. Η αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού είναι σημαντικός παράγοντας αντιμετώπισης της κρίσης και διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο και στην κοινωνική συνοχή αλλά και στην οικονομική ανασυγκρότηση της πατρίδας μας. Και δεν το λέμε αυτό εμείς η αυτοδιοικητική έτσι απλά και αβασάνιστα. Αποδεικνύεται καθημερινά στην ειλικρινή σχέση μας με τους πολίτες. Το κατακτούμε με κόπο, με τη στάση μας. Η τοπική αυτοδιοίκηση, φίλες και φίλοι, ίσως είναι το τελευταίο προπύργιο για την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη. Και μιας και βρισκόμαστε σήμερα στην Ξάνθη, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να σας θυμίσω τι έλεγε ένας αρχαίος αυδηρίτης συντοπίτης μου, ο Πρωταγόρας. Πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος, που σημαίνει ότι από όλα τα πράγματα το κριτήριο είναι ο άνθρωπος, οι αξίες και οι ποιότητες δεν έχουν καμιά σημασία ερήμην του ανθρώπου, και εμείς οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης υπηρετούμε στο μέγιστο βαθμό αυτή τη λογική. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, οι πρακτικές που ακολουθούνται μεσούσεις της οικονομικής κρίσης οδηγούν δυστυχώς την αυτοδιοίκηση σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας και δυσλειτουργίας, με αποτέλεσμα να πλήττεται σε πολύ μεγάλο βαθμό ο αναπτυξιακός, αλλά πάνω απ' όλα ο κοινωνικός της ρόλος. Η ανατροπή των έως τώρα κεκτημένων των ΟΤΑ δημιουργεί χίλια μύρια προβλήματα και τελικά θα έλεγα ότι η πραγματικότητα για τους Δήμους μόνο ζωφερή μπορεί να χαρακτηριστεί. Τα οικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η αυτοδιοίκηση στο σύνολό της βρίσκονται σε πολύ κρίσιμο σημείο και τολμώ να πω σε αδιέξοδο. Η οικονομική δυσπραγία οδηγεί στη σχεδόν πλήρη αδυναμία άσκησης των βασικών μας αρμοδιοτήτων και γνωρίζουμε πολύ καλά επίσης ότι και αυτές δεν είναι λίγες. Το σύνολο σχεδόν των υποχρεώσεων του κράτους έχει μεταφερθεί στις δικές μας πλάτες.
οι ανερμάτιστες πρακτικές επίσης του κράτους ακυρώνουν στην πράξη το θεσμό, αφού η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων καταστρατηγείται με βάναυσο τρόπο. Με ανεπάρκεια πόρων, με τη μη απόδοση των θεσμοθετημένων πόρων ή την καθυστέρηση απόδοσής των, με τις περικοπές θεσμοθετημένων πόρων της αυτοδιοίκησης από την κεντρική διοίκηση και πολλές φορές χωρίς καμιά ενημέρωση της ΣΚΕΔΕ, με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στους Δήμους χωρίς την ταυτόχρονη εχώρηση των αναγκαίων πόρων, με την τεράστια έλλειψη προσωπικού και με την αύξηση του λειτουργικού κόστους και τόσα άλλα τα οποία δεν θα αναφερθώ, όχι μόνο για να μην καταχραστώ το χρόνο, αλλά βεβαίως γιατί όλοι εδώ μέσα τα γνωρίζουμε. Στόχος μας θα πρέπει να καταστεί η αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων στο μέγιστο βαθμό. Η συνεργασία με τοπικούς φορείς, οι διαδημοτικές συνεργασίες, η ανασυγκρότηση των δημοτικών υπηρεσιών. Όλα αυτά είναι μερικοί μόνο τομείς στους οποίους θα πρέπει να επικεντρωθούμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις νέες συνθήκες και στις νέες απαιτήσεις των καιρών. Φίλες και φίλοι, μέσα λοιπόν από τις προσυδριακές εκδηλώσεις, κύριε Πρόεδρε, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να εξεταστούν όλα τα προβλήματα, να διαμορφώσουμε το περίγραμμα και το σχέδιο δράσης. Ένα μακρόπρο όραμα, θα έλεγα, για το αύριο, αλλά ταυτόχρονα να εξετάσουμε και τις προοπτικές για μια ουσιαστική αλλαγή, μια ουσιαστική ανατροπή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η πορεία μας προς το μέλλον προϋποθέτει ρεαλισμό και ορθολογισμό, αλλά βεβαίως προϋποθέτει και εξωστρέφεια. Κλείνοντας, μια και μόνο καλωσορίζω σήμερα, θα ήταν παράληψη αν δεν εξέφραζα τις θερμές ευχαριστίες. Και επιτρέψτε μου και τα συγχαρητήρια τόσο στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, κύριο Γιώργο Πατούλη, όσο και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την απόφαση πραγματοποίησης των προσυνεδριακών συναντήσεων διαλόγου στην περιφέρεια και ιδιαίτερα στην πραγματοποίηση αυτής της προσυνεδριακής συνάντησης στην πόλη μας, στην Ξάνθη. Στην Ξάνθη, την αγαπημένη όλων, αλλά πολύ μακριά γεωγραφικά και θεωρητικά από το κέντρο, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά και ανάγκες που πολλές φορές αυτές προβάλλουν κοινές με τους Δήμους των περιφερειών και της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γι' αυτό αποτελεί ιδιαίτερη και μεγάλη σημασία η ένταξη ειδικής ενότητας σε ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος που χρήζουν και ιδιαίτερες μέρημνας αλλά και άμεσων λύσεων. Σας καλωσορίζω λοιπόν και πάλι στην Ξάνθη μας, ευχόμενος οι εργασίες να αποδώσουν ουσιαστικά αποτελέσματα για τους πολίτες, για τους συνδημότες μας. Και κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να σας χαρίσω σήμερα ένα βιβλίο το οποίο όχι απλά δείχνει την πόλη μας, την Ξάνθη μας, μιλάει για την πόλη μας.